Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Αλέρτ για θεματάρα. Θεωρητική θεματάρα, αλλά νομίζω είναι χρήσιμη για όλους μας ή μπορεί να είναι χρήσιμη για όλους μας. Μου γράφει μια νεαρή κοπέλα, η οποία, θα σας τα διαβάσω έτσι όπως μου τα γράφει. Καλησπέρα, Θέκλα μου, χαίρετε. Πόσο μα πόσο ωραίο το βίντεο για τη μέρα της μητέρας. Προφανώς μιλάς για το βίντεο «Μάνα είναι μόνο μία». Φαντάσου το κοινοποίησα επειδή το βρήκα πολύ σωστό από όλες τις πλευρές. Και φυσικά, χωρίς να μου το πει η μητέρα μου ότι το είδε, κάτι συζητάγαμε για κάτι που είχα κάνει παλιά και κράταγε μούτρα. Και γυρνάει στο άκυρο και μου λέει σήμερα, για εκείνο το σκηνικό στο οποίο σίγουρα έφταιγα και τους είχα στενοχωρήσει, ότι δεν ήταν θυμωμένη μαζί μου, αλλά με την πράξη μου. Και ότι εκείνη με αγαπάει και ότι ακόμα και ο θυμός της από αγάπη πηγάζει. Άρα λες ότι η μαμά σου είδε το βίντεο και πήρε παράδειγμα από το βίντεο για να το πει αυτό, ίσως. Τέσπα, τέσπα σημαίνει τέλος πάντων, μπράβο σε όσα λες και χίλια μπράβο σε όσα μας μοιράζεσαι. Κάνεις πολλούς να πάρουν παραδείγματα. Μακάρι τα βίντεο να είναι αφορμή για να πάρουν παράδειγμα άνθρωποι, ούτως ώστε να διαχειριστούν τα συναισθήματα τους και τις σχέσεις τους με έναν πιο ψυχολογημένο, θα έλεγα, τρόπο ή ψυχοεκπαιδευμένο τρόπο. Για πράγματα που ξέρουν πολύ καλά, αλλά δύσκολα παραδέχονται. Καταλαβαίνω ότι η σχέση σου με τη μάνα σου μέχρι τώρα, εδώ που διαβάζω το email, είναι a work in progress, μια εργασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Εμένα αυτό με βασανίζει ακόμη και παλεύω να το βελτιώσω. Είναι αυτό που πολύ σωστά έχεις πει, ότι η πραγματική ελευθερία έρχεται όταν δεν σε νοιάζει καθόλου η γνώμη των άλλων, ακόμα και τον δικό σου. Ρε εσύ Θέκλα μου, το προσπαθώ, ειδικά τώρα που είμαι στο δικό μου σπίτι, φτιάχνω μόνη μου με δουλίτσες στη ζωή μου κλπ. Κλπ. Όμως ξέρεις τι παρατηρώ, όσο και αν δεν θέλω να το παραδεχτώ, ότι πάντα με επηρεάζει η γνώμη των γονιών μου. Τι εννοώ? Ότι χαίρομαι να νιώθουν περήφανοι για μένα, να χαίρονται όταν με ακούν καλά, μετράω αν τους στενοχωρήσω. Αν και δεν θέλω να τους μετράω τόσο, θέλω λιγότερο. Γιατί όταν δεν επενδύσεις σε κάποιους, δεν φοβάσαι και να χάσεις το ενδιαφέρον όταν δεν στο δείχνουν. Τώρα αυτό δεν κατάλαβα τι εννοείς. Λες θες λιγότερο να σε ενδιαφέρει μην τους στενοχωρήσεις, γιατί όταν δεν επενδύσεις σε κάποιους, δεν φοβάσαι και να χάσεις το ενδιαφέρον όταν δεν στο δείχνουν. Εννοείς ότι ίσως ότι αν δεν σε νοιάζει τόσο πολύ η γνώμη των γονιών σου, αν οι γονείς σου διαφωνήσουν με μια πράξη σου ή με μια επιλογή σου εφόσον είσαι ενήλικη, δεν θα σε στενοχωρήσει τόσο πολύ. Τέλος πάντων, είναι κάτι αυθόρμητο που είτε με ανεβάζει είτε με κατεβάζει. Από την άλλη, αν καταφέρουμε, σκέφτομαι, να μην μας νοιάζει τίποτα και κανένας, τότε αρχίζω να νιώθω ότι ζω σε έναν κόσμο μόνο δικό μου, με δικούς μου κανόνες. Ήσυχος μεν αυτός ο κόσμος, αλλά και πολύ μόνιμο. Άρα το έχεις καταλάβει ότι ο βασικός λόγος που νοιάζει τους ενήλικες η γνώμη των άλλων ενολίκων, ο βασικός λόγος που νοιάζει ένα ενήλικο παιδί το τι θα πούν ή πώς θα αντιδράσουν οι γονείς του στη ζωή του και στις επιλογές του, είναι γιατί δεν θέλει να μείνει μόνο του. Γιατί θέλει να νιώθει ότι έχω ανθρώπους μαζί μου, έχω ανθρώπους στο πλάι μου, έχω ανθρώπους που με στηρίζουν και με υποστηρίζουν. Δεν ξέρω. Από τη μία είμαστε κοινωνικά όντα, θέλουμε σχέσεις, επαφές, εκτίμηση, αλλά από την άλλη λέμε να μην μετράμε τι λένε οι άλλοι. Δεν ξέρω. Δώσε μου μια συμβουλή πώς να το διαχειριστώ. Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι, μιας και έχω ακούσει τόσα που έχετε πει και για σας από το παρελθόν. Εσείς πώς καταφέρατε να μην σας επηρεάζει η γνώμη το δικό σας, από τα πιο απλά ζητήματα τύπου ντυσίματος μέχρι και θέματα χαρακτήρα. Φιλενάδα, 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 είσαι μικρή. Είσαι μικρή, έχεις πολλά ψωμιά να φας μέχρι να φτάσεις στο σημείο να καταλάβεις αυτό που ρωτάς, να το καταλάβεις στην πράξη εννοώ, να το βάλεις σε εφαρμογή, να το πω καλύτερο, όχι να το καταλάβεις, να το βάλεις σε εφαρμογή. Δεν είναι εύκολο πράγμα να μην μας νοιάζει η γνώμη των άλλων, δεν είναι εύκολο πράγμα να το επιτύχουμε και δεν είναι εύκολο πράγμα να επιτύχουμε να μην μας νοιάζει η γνώμη των γονιών μας. Θέλω να πω ότι όταν ένα παιδί είναι μικρό, είναι απροστάτευτο από μόνο του, δεν μπορεί να υπάρξει από μόνο του, γι' αυτό είναι απαραίτητο να είναι μαζί με τους γονείς του, να είναι συνδεδεμένο με τους γονείς του ή τους προστάτες του ή τους φροντιστές του
και να παίρνει ασφάλεια από αυτούς. Είναι απαραίτητο. Δεν μπορεί να επιβιώσει ένα ανθρώπινο μωρό αν δεν έχει κάποιον να τον φροντίζει. Αν δεν έχει ενήλικες να τον φροντίζουν και ενήλικες να του λένε ναι, κάνε αυτό, όχι, μην το κάνεις εκείνο. Όχι, μην βάλεις το χέρι στην πρίζα, μπορεί να πάθεις ηλεκτροπληξία. Όχι, μην βάλεις το χέρι σου πάνω στη φωτιά, θα καείς. Ναι, είναι καλή ιδέα, για παράδειγμα, να κάνεις τα μαθήματά σου. Ένα ανήλικο παιδί, ένας άνθρωπος ο οποίος ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του πλήρως, δεν μπορεί να προστατεύει τον εαυτό του από πρακτικούς κινδύνους, από κινδύνους στο φυσικό περιβάλλον και από ψυχικούς και συναισθηματικούς κινδύνους, οπότε πρέπει να τον νοιάζει, πρέπει να τον ενδιαφέρει η γνώμη των γονιών του, προκειμένου να το προστατεύσουν. Και δυστυχώς, δυστυχώς, όπως έχουμε πει πολλές φορές σε αυτό εδώ το κανάλι, υπάρχουν άνθρωποι που γίνονται γονείς που είναι ακατάλληλοι για γονείς και ενώ ο ρόλος τους είναι να προστατεύουν τα παιδιά τους, δεν τα προστατεύουν και στη χειρότερη περίπτωση τα κακοποιούν και από πάνω. Γι' αυτό, παρόλο που είναι απαραίτητο για τα ανήλικα παιδιά να επηρεάζονται από τη γνώμη των γονιών τους, κάποια ανήλικα παιδιά έχουν αυτό που λέμε αθέατη ψυχική κακοποίηση μέσα στις οικογένειες τους, επειδή επηρεάζονται από γνώμες των γονιών τους που είναι βλαπτικές προς τα ίδια, που είναι τοξικές, που είναι απαράδεκτες. Και ένα συνηθισμένο παράδειγμα είναι οι νάρκισσοι γονείς. Οι νάρκισσοι γονείς δεν μπορούν να αντιληφθούν πως τα παιδιά τους είναι ξεχωριστά διαφορετικά όντα και να σεβαστούν τα συναισθήματα των παιδιών τους. Αντιθέτως, οι νάρκισσοι γονείς συμπεριφέρονται στα παιδιά τους σαν να και τα παιδιά τους είναι προέκταση του εαυτού τους και αν αυτοί νιώθουν καλά, μιλούν καλά στα παιδιά τους, αν αυτοί δεν νιώθουν καλά, δεν μιλούν καλά στα παιδιά τους, αν αυτοί είναι χαρούμενοι, θα αγνοήσουν ότι το παιδί τους είναι στενοχωρημένο και θα είναι μες στην τρελή χαρά για τη δική τους χαρά και γενικώς δεν δείχνουν ενσυναίσθηση. Όμως, δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχουν κάποιοι γονείς οι οποίοι είναι ακατάλληλοι για γονείς, ότι τα παιδιά δεν πρέπει να επηρεάζονται από τη γνώμη των γονιών τους. Αυτό το οποίο είναι καλή ιδέα να προσπαθήσουμε ως κοινωνία να επιτύχουμε είναι να γίνουμε όσο πιο καλύτεροι και πιο συνειδητοί γονείς γίνεται και να καλλιεργήσουμε ένα κλίμα υπευθυνότητας όσον αφορά στο γονεϊκό ρόλο. Πώς καταφέρνει ένα παιδί ενήλικο, το οποίο ανεξαρτητοποιείται πρακτικά, βρίσκει δουλειά, μένει μόνο του, αποφασίζει μόνο του για τη ζωή του, πώς καταφέρνει να μην επηρεάζεται από τη γνώμη των γονιών του. Να μην κάνει πράγματα δηλαδή για να ευχαριστήσει τους γονείς του, που να μην θέλει ο ίδιος να κάνει, αλλά να τα κάνει επειδή έτσι θα ευχαριστηθούν οι γονείς του, ή να μην αποφεύγει να κάνει πράγματα προκειμένου να δυσαρεστήσει τους γονείς του. Δηλαδή, πώς μας επηρεάζει η γνώμη των γονιών μας. Απ' τη μια μπορεί να κάνουμε πράγματα που δεν θέλουμε επειδή τα θέλουν οι γονείς μας, για να τους κάνουμε το χατήρι, να ντυνόμαστε όπως θέλουν οι γονείς μας για να τους κάνουμε το χατήρι, να πηγαίνουμε στην εκκλησία που θέλουν οι γονείς μας, να πηγαίνουμε στην εκκλησία για παράδειγμα αν εμείς δεν είμαστε θρήσκοι, για να τους κάνουμε το χατήρι, να παντρευτούμε έναν άνθρωπο που δεν θα επιλέγαμε να παντρευτούμε για να τους κάνουμε το χατήρι και διάφορα άλλα. Ή ενώ θέλουμε να κάνουμε κάποια πράγματα, θέλουμε για παράδειγμα να αντιθούμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, να μην τολμούμε να αντιθούμε με εκείνον τον τρόπο, γιατί θα δυσαρεστήσουμε τους γονείς μας. Ή για παράδειγμα, ένας ενήλικας μπορεί να θέλει να κάνει, ένας νεαρός ενήλικας μπορεί να κάνει ένα τατουάζ στο σώμα του και να μην τολμάει να κάνει το τατουάζ προκειμένου να μην δυσαρεστήσει το γονιό του, ο οποίος γονιός του είναι εναντίον των τατουάζ, της δερματοσθεξίας. Το λέω αυτό το τελευταίο γιατί νιώθω ιδιαίτερα περήφανη. Όχι που τα παιδιά μου έκαναν τατουάζ, εγώ δεν έχω κάνει ποτέ τατουάζ και νομίζω δεν θα κάνω ποτέ, δεν μου αρέσει η ιδέα του τατουάζ, αλλά νιώθω περήφανη που έκανα παιδιά τα οποία πήγαν και έκαναν τατουάζ. Παρόλο που ήξεραν ότι εμένα δεν μου αρέσει η ιδέα του τατουάζ, όταν ενηλικιώθηκα φυσικά, πήγαν και το έκαναν και δεν έδειξαν καμία ενοχή και καμία συγκίνηση όταν εγώ είπα ότι δεν μου αρέσει η ιδέα από ότι κάνουν τατουάζ και ειδικά στην κόρη μου να της είπα μην κάνεις κι άλλο, μην κάνεις κι άλλο, πήγε και κάνει κι άλλα. Και χαίρομαι που έγινε αυτό γιατί σημαίνει ότι ζει τη ζωή της με βάση τα θέλω της και όχι με βάση τα δικά μου θέλω. Φυσικά υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος αν εγώ συνεχίσω να λέω, αν εγώ συνέχιζα να λέω γιατί έκανες τόσα τατουάζ, σταμάτα να κάνεις τατουάζ, μην κάνεις άλλα τατουάζ, υπήρχε ο κίνδυνος από αντίδραση στη δική μου άρνηση και στη δική μου απόρριψη της επιλογής της να πήγαινε να κάνει περισσότερα τατουάζ από όσα θα ήθελε να κάνει προκειμένου να μου μπει στο μάτι.
Καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο πράγμα είναι και από τις δύο πλευρές, και από την πλευρά του γονιού και από την πλευρά του ενήλικου παιδιού, να κρατηθούν ισορροπίες. Αυτό που χρειάζεται να καταλάβουμε εμείς οι γονείς είναι ότι το παιδί μας είναι ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος. Ότι το παιδί μας είναι το μέλλον και ότι εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε το παιδί μας και ότι εμείς χρειάζεται να σεβαστούμε το παιδί μας με μεγάλη σοβαρότητα. Στο βιβλίο που διαβάζω για τη συμμετοχή, «Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος» του Scott Peck, στο κεφάλαιο που ανέβηκε σήμερα, στο βίντεο που ανέβηκε σήμερα, από το κεφάλαιο για την αγάπη, μιλάει για το ότι αγάπη σημαίνει και σεβασμός της διαφορετικότητας του άλλου ανθρώπου, του ανθρώπου που αγαπάς. Και έχει στη σελίδα 239 ένα καταπληκτικό ποίημα, πολύ γνωστό ποίημα, αλλά θέλω να το διαβάσω ξανά, του Χαλίλ Γκιμπράν, από το βιβλίο «Προφήτης» του Χαλίλ Γκιμπράν, το οποίο αναφέρεται στο πώς θα έπρεπε ιδεατά οι γονείς να βλέπουμε τα παιδιά μας. Δηλώνω η πρώτη ένοχη, δηλώνω η πρώτη, η οποία δεν το έχω κάνει πάντοτε αυτό. Τα παιδιά σας δεν είναι δικά σας παιδιά. Είναι η γη και οι κόρες της λαχτάρας της ζωής για τη ζωή. Έρχονται μέσα από εσάς, αλλά δεν προέρχονται από εσάς. Και παρόλο που είναι μαζί σας, δεν ανήκουν σε εσάς. Μπορείτε να τους δίνετε την αγάπη σας, αλλά όχι τις σκέψεις σας, γιατί έχουν τις δικές τους σκέψεις. Μπορείτε να στεγάζετε το σώμα τους, αλλά όχι τη ψυχή τους, γιατί η ψυχή τους κατοικεί στο σπίτι του αύριο, που εσείς δεν μπορείτε να επισκεφθείτε ούτε καν στα όνειρά σας. Μπορείτε να προσπαθείτε να γίνετε σαν εκείνα, αλλά μην προσπαθείτε να τα κάνετε σαν εσάς. Γιατί η ζωή δεν γυρίζει προς τα πίσω, ούτε καθυστερεί στο χθες. Εσείς είστε τα τόξα από τα οποία τα παιδιά σας, σαν ζωντανά βέλη, εκτινάσσονται μπροστά. Ο τοξότης βλέπει το σημάδι πάνω στο μονοπάτι του αιώνιου και σας λυγίζει με τη δύναμή του, έτσι ώστε τα βέλη του να ταξιδέψουν γρήγορα και μακριά. Βάζει με κεφαλαίο τη λέξη τοξότης και τη δύναμή του, την του με κεφαλαίο, γιατί ίσως υπονοεί ο τοξότης είναι ο Θεός ή αυτή η δύναμη που πιστεύουν οι αγνωστικιστές, η ανώτερη δύναμη που μας καθοδηγεί. «Αφήστε», λέει ο Χαλίλ Γκιμπράν, «με χαρά το χέρι του τοξότη να σας λυγίσει. Γιατί όπως αγαπάει το βέλος που πετάει, έτσι αγαπάει και το τόξο που είναι σταθερό». Είναι καταπληκτικό αυτό το ποίημα, το έχω διαβάσει πολλές φορές. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν και το αγαπημένο ποίημα της Lady Diana's, της αδικοχαμένης Βρετανίδας πριγκίπισσας. Ξαναδιαβάζω τους στίχους που μου αρέσουν πάρα πολύ. Όχι, θα το ξαναδιαβάσω. Είναι πάρα πολύ ωραίο. «Τα παιδιά σας δεν είναι δικά σας παιδιά. Είναι η γη και οι κόρες της λαχτάρας της ζωής για τη ζωή. Έρχονται μέσα από εσάς, αλλά δεν προέρχονται από εσάς. Και παρόλο που είναι μαζί σας, δεν ανήκουν σε εσάς. Μπορείτε να τους δίνετε την αγάπη σας, αλλά όχι τις σκέψεις σας, γιατί έχουν τις δικές τους σκέψεις. Μπορείτε να στεγάζετε το σώμα τους, αλλά όχι την ψυχή τους, γιατί η ψυχή τους κατοικεί στο σπίτι του αύριο, που εσείς δεν μπορείτε να επισκεφθείτε ούτε καν στα όνειρά σας. Μπορείτε να προσπαθείτε να γίνετε σαν εκείνα, αλλά μην προσπαθείτε να τα κάνετε σαν εσάς. Γιατί η ζωή δεν γυρίζει προς τα πίσω, ούτε καθυστερεί στο χθες. Εσείς είστε τα τόξα από τα οποία τα παιδιά σας, σαν ζωντανά βέλη, εκτινάσσονται μπροστά. Ο τοξότης βλέπει το σημάδι πάνω στο μονοπάτι του αιώνιου και σας λυγίζει με τη δύναμή του, έτσι ώστε τα βέλη του να ταξιδέψουν γρήγορα και μακριά. Αφήστε με χαρά το χέρι του τοξότη να σας λυγίσει. Γιατί όπως αγαπάει το βέλος που πετάει, έτσι αγαπάει και το τόξο που είναι σταθερό». Μάλιστα. Από το βιβλίο «Ο προφήτης» του Χαλίλ Γκιμπράν. Λοιπόν, το ποίημα αυτό είναι οδή. Οδή στην υγιή γονεϊκότητα. Οδή στην αγάπη, την πραγματική αγάπη που δείχνει ένας γονιός προς το παιδί του. Πρέπει επιτέλους οι γονείς να καταλάβουμε πως τα παιδιά μας δεν μας ανήκουν, δεν είναι προεκτάσεις του εαυτού μας
και δεν πρέπει να παίρνουμε προσωπικά τις αποφάσεις τους για τον ντύσιμό τους, για τη διασκέδασή τους, για την ερωτική τους ζωή, για την εργασία τους κλπ. Το έχω πει χιλιάδες φορές, θα το ξαναπώ. Τα παιδιά μας είναι καλύτερα από εμάς. Τα παιδιά μας είναι το μέλλον και χαίρομαι ότι το 1951 ο Χαλίλ Γκυμπράν έγραψε αυτό το στίχο, το βιβλίο, εκδόθηκε το 1951, το οποίος λέει ακριβώς τα ίδια που έχω πει και εγώ με έναν πολύ πιο ποιητικό τρόπο και ένα πολύ πιο βαθύ τρόπο και ένα πολύ πιο πνευματικό τρόπο, ότι τα παιδιά μας δεν μας ανήκουν και ότι το αύριο είναι καλύτερο από το χθες. Δεν θεωρώ ότι είμαι καλύτερη από τον Χαλίλ Γκυμπράν, καμία σχέση, απλώς θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι που προσπαθούμε να εξελιχθούμε και να γίνουμε πιο πνευματικοί, φτάνουμε σε κάποιες αντιλήψεις της αλήθειας, οι οποίες είναι κοινές, γιατί κατά τη γνώμη μου και κατά το πιστεύω μου η αλήθεια είναι μία και υπάρχουν πολλοί δρόμοι που οδηγούν σε αυτή. Λοιπόν, θα απαντήσω τώρα το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σου, για το πώς έχω καταφέρει εγώ να μην με επηρεάζει η γνώμη των δικών μου, και θα το συνδυάσω με το κομμάτι που λες ότι αν πάψεις να σε ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων, τότε δεν θα είσαι πλέον κοινωνικός άνθρωπος. Διαφωνώ με αυτό. Διαφωνώ με αυτό. Γιατί? Απαντήσω πρώτα αυτό. Δεν μπορούμε να είμαστε φίλοι με όλους. Δεν μπορούμε να είμαστε συνδεδεμένοι με όλους. Δεν μπορούμε να τα κοιμιάσουμε με όλους. Δεν γίνεται. Δεν ταιριάζουμε με όλους. Ο καθένας από μας, εάν δεν έχει, πρέπει να ψάξει να βρει τη φυλή του. Όταν λέμε τη φυλή του, που είναι η λέξη tribe στα αγγλικά, σημαίνει να δημιουργήσουμε έναν κοινωνικό κύκλο, ένα φιλικό κύκλο με ανθρώπους που να είμαστε ομοειδεάτες, με ανθρώπους που να μιλάμε την ίδια γλώσσα, με ανθρώπους που να έχουμε παρόμοιο τρόπο σκέψης, να έχουμε παρόμοιους πνευματικούς αγώνες, ούτως ώστε η γνώμη τους να μας επηρεάζει, αλλά να μην είναι μια γνώμη η οποία θα είναι αντίθετη με την ουσία του ποιοι είμαστε. Τι εννοώ? Αν ένας γονιός είναι εξαιρετικά συντηρητικός και το παιδί του είναι προοδευτικό και φιλελεύθερο, η φύση του γονιού, η εξαιρετικά συντηρητική, είναι τέτοια η οποία εκ των πραγμάτων θα κάνει το γονιό να έχει γνώμες για το παιδί του οι οποίες να πηγαίνουν αντίθετα με τη φύση του παιδιού του. Για παράδειγμα, αν κάποιος ρωτήσει τη μάνα μου να πει την άποψή της για μένα, έτυχε να την ακούσω πριν 5 χρόνια να τη λέει, είναι η ακόλουθη. Η Θέκλα είναι πολύ καλός άνθρωπος, έχει πολύ καλή ψυχή, της αρέσει πολύ να βοηθάει τους άλλους, αλλά έχει πάρει λάθος δρόμο. Είχαμε άλλα όνειρα εμείς για τη Θέκλα. Είχαμε όνειρα να είναι ένας άνθρωπος κοντά στο Θεό, να είναι ένας άνθρωπος θρήσκος και να ακολουθήσει τη ζωή που ακολουθούμε κι εμείς, να νηστεύει, να κοινωνεί, να εξομολογείται, να πηγαίνει στην εκκλησία κλπ. Και είμαι στενοχωρημένη που η κόρη μου δεν ακολουθεί αυτό το δρόμο. Νιώθω ότι ως γονιός έχω αποτύχει. Αυτή είναι η γνώμη της μάνας μου για μένα. Είχαμε άλλα όνειρα εμείς για την κόρη μας. Αντιλαμβάνεστε εδώ στο κανάλι ότι οι περισσότεροι που παρακολουθούν τα βίντεο, γιατί έχει και κάποιους άλλους που τους μπλοκάραμε, έχετε αντίθετη γνώμη από τη μάνα μου. Με ποια έννοια? Όχι ότι εγώ είμαι ο καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο, κύριε Λέισον, κάνω ένα σωρό λάθη. Με την έννοια όμως ότι ο δρόμος που έχω ακολουθήσει είναι χρήσιμος, είναι ωφέλιμος, βοηθητικός για πάρα πολλούς ανθρώπους, για χιλιάδες ανθρώπους που παρακολουθούν τα βίντεο. Στα μάτια της μάνας μου εγώ έχω αποτύχει. Οπότε, εάν εμένα προσωπικά με επηρεάζει η γνώμη της μάνας μου, αφήνω να με επηρεάζει η γνώμη της μάνας μου, σημαίνει ότι θα είμαι καθημερινά στενοχωρημένη, καθημερινά πικραμένη, ότι θα νιώθω άχρηστη, ότι θα νιώθω ότι έχω χάσει τον δρόμο μου, ότι έχω χάσει την πηξίδα μου και ότι δεν θα μπορώ να χαρώ τη ζωή μου. Πώς καταφέρνει κάποιος να μην τον ενδιαφέρει η γνώμη των γονιών? Αν ένα παιδί έχει μεγαλώσει με έναν τρόπο έτσι υπερπροστατευτικό και hands-on parenting που λένε, με γονιούς οι οποίοι ασχολούνται πολύ με το παιδί, όπως ήταν οι δικοί μου γονείς, και παράλληλα και με θρησκευτική και ηθική διαπαιδαγώγηση αυστηρή, τότε οι ενοχές είναι πολλές και η γνώμη των γονιών σε επηρεάζει πάρα πολύ.
και χρειάζεται να βρεις κάποια πατήματα για να μπορέσεις να αντιδράσεις σε αυτή ουσιαστικά την καταπίεση που δέχεσαι, γιατί κάθε φορά που κάνεις κάτι ή λες κάτι που δεν τους αρέσει, ή θα σου το πουν, ή θα κατεβάσουν τα μούτρα τους, ή θα σε κοιτάξουν απλώς με ένα υποτιμητικό επιτιμητικό βλέμμα, το οποίο θα σε διαλύσει ψυχολογικά και συναισθηματικά. Αυτό θα συμβεί. Οπότε χρειάζεται να βρεις πατήματα για να μπορέσεις να αλλάξεις αυτόν τον τρόπο λειτουργικότητας. Και αν μπορεί να είναι τα πατήματα αυτά. Εγώ ήμουν πολύ τυχερή με την έννοια του ότι οι γονείς μου έκαναν κάποια σοβαρά λάθη μαζί μου. Για παράδειγμα το ξύλο που έτρωγα από τον πατέρα μου, ή το γεγονός ότι μετά που χώρισα υποστήριξαν πολύ τον πατέρα των παιδιών μετά τον χωρισμό. Οπότε αυτό μου έδινε θυμό, ο οποίος θυμός με βοήθησε να τους κατεβάσω από το βάθρο και να μην με ενδιαφέρει τόσο πολύ η γνώμη τους και η άποψή τους. Από την άλλη, υπάρχουν γονείς οι οποίοι δεν έχουν κάνει κάποια βασικά σοβαρά λάθη, τα οποία να φέρουν θυμό και αντίδραση και επανάσταση στα παιδιά τους, ούτως ώστε να μπορέσουν με όχημα το θυμό και με όχημα την αντίληψη ότι οι γονείς μου κάνουν λάθη, να μην ασχολείσαι με τη γνώμη τους, να μην λαμβάνεις τόσο σοβαρά υπόψη τη γνώμη τους. Εκεί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Είναι πολύ πιο δύσκολο όταν ο γονιός δεν σου έχει κάνει κάτι το οποίο να το καταλάβεις εσύ ότι σου κάνει κακό, ή δεν είναι φανερά διαφορετικός από σένα. Πρέπει να έχουμε όμως στο μυαλό μας ότι όλοι οι γονείς είναι διαφορετικοί από τα παιδιά τους, ότι όλοι οι γονείς είναι πιο πίσω από τα παιδιά τους, ότι όλοι οι γονείς είμαστε πιο πίσω από τα παιδιά μας. Ο κόσμος έτσι προχωράει μπροστά. Με την κάθε γενιά, την επόμενη να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Έτσι πάει ο κόσμος μπροστά. Άρα, ακόμη και αν η μαμά σου ακούει τα βίντεο τα δικά μας και προσπαθεί να εφαρμόσει αυτά που λέμε στα βίντεο τα δικά μας, δεν πάβει να είναι παλιό μυαλό σε σχέση με σένα. Οπότε, εφόσον εσύ έχεις ενηλικιωθεί, εφόσον φροντίζεις για την ψυχοεκπαίδευση σου, εφόσον κάνεις ψυχοθεραπεία εάν νιώθεις πως το χρειάζεσαι, είναι καιρός να αρχίσεις να βάζεις στην άκρη τη γνώμη των γονιών σου. Όχι να τους βγάλεις εντελώς από τη ζωή σου αν δεν είναι τοξική, αν δεν είναι ξεκάθαρα κακοποιητική, αν δεν είναι αθέατα κακοποιητική, αλλά βαθιά κακοποιητική, δεν υπάρχει λόγος να τους βγάλεις από τη ζωή σου. Μπορείς όμως να αποφασίσεις ότι όπως αυτοί ζουν τη δική τους ζωή, έτσι θα ζήσω και εγώ τη δική μου ζωή, θα πάρω τις δικές μου αποφάσεις, θα πάρω τα δικά μου ρίσκα, θα πάθω και θα μάθω, θα τα καταφέρω και θα χαρώ, θα αποτύχω και θα λυπηθώ, αλλά έτσι θα ζω, έτσι θα εξελίσσομαι, έτσι θα αναπτύσσομαι, έτσι θα είμαι ένας ελεύθερος, πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος. Εάν οι γονείς μας χρησιμοποιούν χειριστικότητα συναισθηματική και επίκληση στο συναίσθημα προκειμένου να μας επηρεάσουν στις αποφάσεις μας και να μας κάνουν να ζούμε τη ζωή μας όπως θέλουν αυτοί και όχι όπως θέλουμε εμείς, τότε χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια κάθε φορά που έχουμε μια γνώμη από τους γονείς μας. Κάθε φορά που έχουμε μια αντίδραση από τους γονείς μας σε μια δική μας πράξη, μια δική μας επιλογή, χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια να καταλάβουμε γιατί η μάνα μου τώρα λέει αυτό, γιατί τώρα ο πατέρας μου λέει το άλλο, γιατί έχουν κατεβάσει τα μούτρα τους, γιατί τα έχουν ξυνήσει, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, να καταλάβουμε σε σχέση με το ότι μας κρίνουν με βάση τον εαυτό τους και εμείς είμαστε διαφορετικοί από τους γονείς μας. Σοβαρά είμαστε διαφορετικοί. Και σας το λέω και από την πλευρά της μάνας. Έχω δύο παιδιά, τον Λάζαρο και την Κυριακή, για όσους δεν παρακολουθείτε τα βίντεο που να τους ξέρετε. Και το ένα μου παιδί και το άλλο μου παιδί είναι πολύ διαφορετικοί από εμένα. Και το ένα μου παιδί και το άλλο μου παιδί έχουν κάποια στοιχεία, είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά, που μοιάζουν με εμένα. Δεν είναι όμως οι ίδιοι με εμένα.
και δεν αντιμετωπίζουν τη ζωή τους με τον ίδιο τρόπο που την αντιμετωπίζω εγώ, παίρνοντας τον εαυτό μου πίσω στην ηλικία των 25 που είναι ο Λάζαρος και στην ηλικία των 22 που ήταν η Κυριακή, ήμουν πολύ πιο πίσω όσον αφορά την εξέλιξη μου ως άνθρωπος και όσον αφορά την ελευθερία μου και όσον αφορά τη δυναμικότητα μου και όσον αφορά τη ζωή μου. Έκανα ηλίθιες επιλογές σε σχέση με τα παιδιά μου, το οποίο είναι πολύ πιο μπροστά από εμένα. Δηλαδή η Κυριακή στα 22 της είναι πολύ καλύτερη περίπτωση από τη Θέκλα στα 22 της. Και ο Λάζαρος στα 25 του είναι πολύ, πολύ καλύτερη περίπτωση από τη Θέκλα στα 25 του, στα 25 της. Δεν μπορώ εγώ τώρα να συγκρίνω τον εαυτό μου στα 47 με τον γιο μου στα 25 και με την κόρη μου στα 22 και να πω «Α, επειδή εγώ έκανα 1000 λάθη και έχω μάθει από τα 1000 λάθη μου, είμαι λίγο καλύτερη από αυτούς, άρα πρέπει να τους κουνάω το χέρι και πρέπει να τους κάνω να νιώθουν άσχημα και να μην υποστηρίζω τις αποφάσεις τους». Δεν πάει έτσι. Λοιπόν, πώς κατάφερα εγώ να μην με επηρεάζει η γνώμη του γονιού μου? Με επηρεάζει πάρα πολύ η γνώμη του γονιού μου. Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και στα 26 μου κάνει την επανάσταση και μετά τα 26 μου. Πάρα πολύ με επηρεάζει. Εγώ είμαι μια περίπτωση προβληματική πολύ. Ήμουνα πολύ προσκολλημένη στους γονείς μου. Ήμουνα πολύ καλό παιδί. Ήθελα συνεχώς να ευχαριστώ τους γονείς μου. Έκανα επιλογές με βάση το τι θα άρεζε στους γονείς μου. Ακόμη και δεν μου λέγαν κάτι, έκανα κάτι για να τους αρέσει. Είπαμε, έχω μια μεγάλη ιστορία συνεξάρτησης. Έκανα την επανάστασή μου στα 26 μου και εξακολουθούσα να ασχολούμαι με τη γνώμη του γονιού μου, πολλές φορές γινόμενη αυτοκαταστροφική, δηλαδή γινόμουν αυτοκαταστροφική προκειμένου να τους πικάρω, δηλαδή έκανα πράγματα τα οποία ήταν επικίνδυνα για μένα προκειμένου να τους πικάρω, πηγαίνοντας κόντρα στο τι ήθελαν αυτοί να κάνω. Ενώ έλεγα ότι δεν με νοιάζει η γνώμη τους, με ένοιαζε και όταν μου με απέρριπταν γινόμουνα σκατά, χάλια. Οπότε σε κάποια φάση, στα 28 μου, πήρα τα πουρτού μου, τα πουρτού μου είναι τα πράγματα μου στην Κυπριακή διάλεκτο, πήρα τα παιδιά μου και τα πράγματά μου και μετακόμισα στη Λευκωσία και έβαλα μεταξύ μας απόσταση 2 ώρων οδήγησης, ξέρω εγώ πόσο χιλιόμετρο, προκειμένου να προστατευτώ από τη γνώμη τους, και εξακολουθούσα όμως πάλι να τους παίρνω τηλέφωνα και να τους λέω τι κάνω στη ζωή μου, προκειμένου να πούν μπράβο κόρη μου, καλά που έκανες και να χαρώ, όταν έκανα κάτι το οποίο θα τους χαροποιούσε, ή να μου πούν τι είναι αυτό που έκανες και να στενοχωρηθώ και να αυτοτιμωρηθώ. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια ψυχοθεραπείας προκειμένου να σταματήσω να ασχολούμαι με τη γνώμη τους και παραδέχομαι ότι ακόμη και σήμερα, αν είμαι σε μια ευάλωτη συναισθηματικά φάση, όπως ήμουνα, σας έχω πει το περιστατικό πριν ξεκινήσω ξανά την αντικαταθλιπτική θεραπεία, ότι με πήρε η μάνα μου τηλέφωνο και μου είπε τι ζεις τόσο μακριά, έλα εδώ να ζήσεις στην Πάφο, να είσαι μαζί με τα παιδιά, με μάσκο, ότι με χάλασε πολύ αυτό το πράγμα και επίσης με χάλασε και πάρα πολύ που μου είπε ότι ο Λάκης είναι άσχημος. Ο Λάκης είναι άσχημος. Βλακίες. Αλλά ήμουν πεσμένη ψυχολογικά, ήμουν ευάλωτη συναισθηματικά και με επηρέασε. Τι θέλω να πω. Εάν έχουμε μεγαλώσει έτσι ώστε να είμαστε στρατιωτά και κουρδισμένα και ώστε να απασχολούμαστε πολύ, να ασχολούμαστε πολύ με τη γνώμη των γονιών μας, χρειάζεται να είμαστε συνεχώς σε γρήγορση, ώστε από τη μια να μην έχουμε ιδιαίτερες επαφές και να μην πηγαίνουμε να τους λέμε όλη μας τη ζωή προκειμένου να μας εγκρίνουν, να μας απορρίψουν, και όταν νιώθουμε ότι δεν είμαστε και ιδιαίτερα καλά, να μην απευθυνόμαστε στους γονείς μας για να μας παρηγορήσουν ή για να μας στηρίξουν συναισθηματικά, αλλά στο ψυχολόγο μας, την ψυχολόγο μας ή στους ανθρώπους που είναι στη φυλή μας. Εντάξει. Και ναι, έχει μοναξιά το να αποκοπείς από τους γονείς σου όταν είναι αρκετά παρεμβατική στη ζωή σου και όταν είναι πολύ επικριτική προς εσένα. Ναι, έχει μοναξιά, αλλά έχει και μια τεράστια, τεράστια ευκαιρία ουσιαστικής ελευθερίας. Ουσιαστικής ελευθερίας και ουσιαστικής εξέλιξης. Ευγνωμονώ τους γονείς μου που είναι όπως είναι. Πραγματικά τους ευγνωμονώ. Αν δεν ήταν οι γονείς μου όπως είναι, δεν θα ήμουν αυτή που είμαι σήμερα. Εάν δεν με καταπίεζαν με τον τρόπο που με καταπίεζαν, δεν θα σχολιόμουν να γίνω ψυχολόγος, δεν θα σχολιόμουν να μάθω τόσα πράγματα για το ψυχολογικό πόλεμο, δεν θα σχολιόμουν να μάθω τόσα πράγματα για τη συνεξάρτηση, για τον ναρκισισμό, και δεν θα μπορούσα σήμερα να είμαι εδώ και να κάνω αυτό το βίντεο. Τους ευγνωμονώ.
Και τους αγαπώ, αλλά τους αγαπώ από μακριά. Τους αγαπώ από απόσταση. Δεν θα τους πάρω τηλέφωνο να τους πω τα σχέδιά μου. Δεν θα τους πω, α, θα γράψω ένα βιβλίο και το βιβλίο που θα γράψω θα έχει αυτό το θέμα. Τι έχετε να πείτε? Όχι, το γράφω το βιβλίο και άμα γραφτεί το βιβλίο, τους το δίνω και το διαβάζουν όταν μου το ζητήσουν, που μου το ζητάνε πάντα. Και πολλές φορές δεν ρωτάω καν και τη γνώμη τους. Η μάνα μου είχε πολύ πλάκα όταν είχε διαβάσει το βιβλίο «Και οι άντρες έχουν ψυχή». Το βιβλίο «Και οι άντρες έχουν ψυχή» βρίσκεται στην ιστοσελίδα μου, στην κατηγορία ηλεκτρονικές εκδόσεις, και μπορείτε να το βρείτε ηλεκτρονικά να το διαβάσετε. Μου είχε πει «Πολύ καλογραμμένο, αλλά είναι πορνογράφημα». Επειδή έχει ένα κεφάλαιο που λέγεται «Τα σεξουαλικά προβλήματα», «Τα προβλήματα σεξουαλικής υγείας των ανδρών». Το αποκάλεσε πορνογράφημα. Ήταν το 2011 αυτό. Γελούσα. Σε εκείνη τη φάση ήμουν καλά, δεν στεναχωρήθηκα. Μου το έλεγε σε μια άλλη φάση, θα στεναχωριόμουν. Αλλά μου λέει πρόσφατο ο Λάζαρος, ρε εσύ, η γιαγιά είναι η πιο φανατική σου αναγνώστρια. Λέω γιατί λέει και τα βιβλία σου συνέχεια και τα διαβάζει. Και έχω ακούσει και κάποιες φορές ότι λέει και καλά λόγια για μένα. Άδειστος η ψυχή του ανθρώπου, άδειστος η ψυχή της μάνας. Όμως, έχω ξεκαθαρίσει μέσα στο μυαλό μου ότι ο πατέρας μου, για παράδειγμα, είναι παπάς, είναι εξομολόγος, είναι θεολόγος, ανήκει σε μια θρησκευτική οργάνωση πολύ αυστηρή, έχει πολύ αυστηρές ιδέες. Οπότε, εννοείται ότι κάποια πράγματα που επιλέγω εγώ να κάνω στη ζωή μου, κάποια πράγματα που λέω εδώ στα βίντεο, είναι διαφορετικά για τον πατέρα μου. Είναι αντίθετος με αυτά που λέω. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι εγώ πρέπει να επηρεαστώ από αυτά και να σταματήσω να κάνω τη δουλειά που κάνω, να σταματήσω να κάνω όλα αυτά που κάνω επειδή ο πατέρας μου διαφωνεί. Έχω ένα παράδειγμα τώρα. Θυμάστε το βίντεο που έκανα ότι η ψυχολογία είναι επιστήμη ενώ η φιλοσοφία και η θρησκεία δεν είναι. Λίγες μέρες μετά βρήκα στα μηνύματα μου στο WhatsApp το εξής ακόλουθο μήνυμα. Ήταν την 5η 28 Απριλίου. Εγώ δεν θυμάμαι που το είχα κάνει, πιο νωρίς το είχα κάνει. Λέει ο πατέρας μου, καλησπέρα Θέκλα. Παρακολούθησα χθες το βίντεο που λέει ότι η θρησκεία δεν είναι επιστήμη, ενώ η ψυχολογία είναι. Ήθελα να σου στείλω κάποιες παρατηρήσεις σε αυτά που ελέγχθησα. Είναι η πιο κάτω. Άνω και κάτω τελεία. Ο χριστιανισμός δεν είναι πεποιθήσεις, αλλά αλήθειες εξ αποκαλύψεως. Αυτά που φανέρωσε ο Θεός δια των προφητών ή δια του ιδίου του Ιησού Χριστού. Η θεολογία είναι επιστήμη η οποία ερευνά τις γραφές και γενικά τα συγγράμματα των πατέρων της Εκκλησίας. Η χριστιανική πίστη δεν συγκρούεται με την επιστήμη, ούτε καν την περιφρονή, ούτε και την περιφρονή. Μπορούμε να πούμε ότι αποτελούν ομόκεντρους κύκλους. Σύγκρουση υπάρχει όταν υπάρξει επέμβαση από την επιστήμη στα της χριστιανικής πίστης ή το αντίθετο. Τόσο η ψυχολογία όσο και η χριστιανική πίστη ασχολούνται με τον άνθρωπο και θέλουν να τον βοηθήσουν με τον τρόπο τους η κάθε μια. Αυτό που απαιτείται είναι ο αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ τους. Εγώ, ως θεολόγος και ιερέας, δεν δικαιούμαι να διαγράψω με μια μονοκονδυλιάτη ψυχολογία, όπως και η ψυχολογία δεν δικαιούται να διαγράψει τη χριστιανική πίστη του ανθρώπου που ζητά τη βοήθειά της. Καλές είναι οι συμβουλές και οι διάφορες μέθοδοι της ψυχολογίας, χρειάζεται όμως και η στήριξη και η ενίσχυση του πιστού με την προσευχή και με την προσευχή και τα μυστήρια της Εκκλησίας, ιδιαίτερα εκείνου της μετάνοιας και της εξομολογήσεως. Και του γράφω κι εγώ, το είδα την 1η του Μάη, το είδα μετά. Του λέω, τώρα είδα το μήνυμά σου, του γράφω. Αγνοείται Κυριακή, του γράφω. Ήταν ένα βράδυ που είχε βγει έξω Κυριακή και ξέχασε κάπου το τηλέφωνο της και δεν έψαχνα και δεν την έβρισκα και ανησύχησα. Πιάσε με τηλέφωνο. Και δεν με πήρε τηλέφωνο εκείνη την ώρα, γιατί ήταν αργά το βράδυ. Μίλησα με τη μάνα μου στο τηλέφωνο, γιατί όντως τη μάνα μου την πήρα εκείνο το βράδυ, γιατί ένιωθα αγωνία που δεν απαντούσε η Κυριακή το τηλέφωνο, όπως είπα, το είχε ξεχάσει κάπου και μέχρι να πάει να το βρει, ήταν 1.30 το πρωί, τι ώρα ήταν εκεί, είχα έγνοια γιατί οδηγεί αργά το βράδυ για να έρθει πάνω στο χωριό όταν είναι στην Κύπρο και βγαίνει έξω στη Λευκοσία. Μίλησαμε, συζητήσαμε, όχι για το βίντεο, όχι για την άποψη, δεν έχουμε βρεθεί από κοντά. Άμα βρεθούμε και με ανοίξει κουβέντα, θα του πω ναι, σέβομαι την άποψή σου, η δικιά μου είναι αυτή που έχω πει στο βίντεο. Δεν είναι εύκολο πράγμα να μην μας επηρεάζει η γνώμη των άλλων. Δεν είναι εύκολο πράγμα να μην μας επηρεάζει η γνώμη των γονιών μας. Σε αυτό το θεωρητικό βίντεο σήμερα είπαμε αρκετά.
ανακεφαλαιώνω λέγοντας ότι η νέα γενιά ξέρει καλύτερα από την παλαιότερη γενιά, ότι οφείλουμε οι γονείς να σεβόμαστε τα παιδιά μας, τη μοναδικότητα τους, την ιδιαιτερότητα τους και την ελευθερία τους, και ότι ένας ενήλικας πρέπει να επιλέγει ποιον ανθρώπων τη γνώμη θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη, και αυτοί οι άνθρωποι, κατά τη γνώμη μου πάντα, είναι οι άνθρωποι που έχουμε παρόμοιες ιδέες, οι άνθρωποι που επιλέγουμε να είναι οι φίλοι μας, οι άνθρωποι που έχουμε παρόμοιες αρχές και αξίες και είμαστε στο ίδιο μονοπάτι πνευματικής ανάπτυξης και εξέλιξης. Και ναι, ένας άνθρωπος που είναι σε ένα παρόμοιο μονοπάτι μαζί σου και ξέρεις ότι τα κίνητρα του είναι αγαθά και ότι ο λόγος που σου λέει κάτι είναι για να σε βοηθήσει, θα τον ακούσεις. Για παράδειγμα, εγώ ακούω πάρα πολύ τη γνώμη της Αριστονίκης. Πάρα πολύ. Εξαιρετικά ακούω τη γνώμη της Αριστονίκης. Οτιδήποτε μου πει, το ακούω και το λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη. Και της το έχω πει κιόλας. Της λέω, κάποιες κουβέντες σου είναι σαν τις ταμπέλες οι οποίες βρίσκονται μέσα στο μυαλό μου και τις επισκέπτομαι συχνά και για να πάρω δύναμη, αλλά και για να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος. Για παράδειγμα, σε κάποια φάση μου είχε πει η Αριστονίκη, έχεις μια παρορμητικότητα που με ανησυχεί. Με προβλημάτισε πολύ αυτό το πράγμα και ήταν η ευκαιρία να κάτσω, να διαβάσω, να μελετήσω, να μάθω για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, τα καινούργια δεδομένα και να δω τον εαυτό μου από εκείνη τη σκοπιά και να βοηθηθώ τρομερά. Το είπε με αγάπη, το είπε με καλοσύνη. Το είπε γιατί είμαστε σε παρόμοιο δρόμο και θέλει να με βοηθήσει. Δεν το είπε ούτε για να με μειώσει, ούτε για να με κάνει να λειτουργώ όπως λειτουργεί η ίδια. Το είπε με αγάπη. Άρα επιλέγουμε τη φίλη μας, επιλέγουμε τους ανθρώπους με τους οποίους έχουμε τέτοια σχέση ώστε να επηρεαζόμαστε από τη γνώμη τους, και αν έχουμε μεγαλώσει με παρεμβατικούς γονείς, με γονείς οι οποίοι θέλουν να μας κάνουν όπως θέλουν οι ίδιοι, χρειάζεται να είμαστε σε εγρήγορση και να προσπαθούμε να απελευθερωθούμε. Σας αγαπώ πολύ.